Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε εδώ στο Infotainment και πάμε να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις της ημέρας και θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Φίλιππο Καραμέτο, διότι έχουμε μία καταδίκη για τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Ένοχος λοιπόν κρίθηκε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, το οποίο τον καταδίκασε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Φίλιππε, από εγκληματική δραστηριότητα και κατ' εξακολούθηση παθητική δωροδοκία. Σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου Κύμου, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Η απόφαση ελήφθη στις 10.30 ακριβώς το πρωί. Η απόφαση εκφωνήθηκε να πούμε σε μια κατάμεση δικαστική αίθουσα με το πυκνό ακροατήριο που παρακολούθησε, με το πιο πυκνό μάλλον ακροατήριο που παρακολούθησε ποτέ αυτή την πεντάμινη διαδικασία. Να. Μην ξεχνάτε δηλαδή ότι εδώ και 5 μήνες είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη. Να πούμε ότι πέραν του κ. Τσοχαντζόπουλου, ο οποίος καταδικάστηκε και ο οποίος αύριο θα ακούσει την ποινή του, όπως και οι υπόλοιποι, καταδικάστηκαν επίσης 16 συγκατηγορούμενοι του. Δύο αθώθηκαν, ο δικηγόρος Σπυρίδων Χατζηνικολάου και ο φερόμενος εκπρόσωπος της Τορκάσο, της offshore εταιρείας, η οποία έχει γίνει μέσω ξεπλήματος χρήματος, ο κ. Παντελής Ζαχαριάδης. Κρίθηκαν ένοχοι, να πούμε ακριβώς όλα τα ονόματα, ναι. Η σύζυγός του Δίκη Σταμάτη, η πρώην σύζυγός του Κούδρινου Τσοχαντζόπουλου, η κόρη του Αρετή Τσοχαντζόπουλου, ο εξάδελφός του Νίκο Ζήγρας, ο αδερφός της Βίκη Σταμάτη, ο Παναγιώτης Σταμάτης, η λογίστρια Εφροσύνη Λαμπροπούλου, ο κατασκευαστής Αστέριος Οικονομίδης, ο επιχειρηματίας Γιώργος Αφατζίδης, της Θεσσαλονίκης ορμόμενος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Εκπλησμών ο Γιάννης Μπόκος, ο οποίος έχουμε ακούσει και πολλά. Ακριβώς, ακούσαμε και τις συνομιλίες του. Περισσότερα αποσπάσματα και πολύ πλούσια θεματογραφία για αυτό το θέμα, διότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί μέχρι στιγμή. Αυτή η διάλογη είναι πραγματικά απίστευτη. Ο κάθε διάλογος πραγματικά, Φίλιππε, είναι μοναδικός, έτσι, και έχει, περιέχει πάρα πολλά στοιχεία. Ναι, αυτές οι συνομιλίες είναι πραγματικά φωτιά μεταξύ του Άκη Τσοχαντζόπουλου και του Γιάννη Μπόκου. Ναι. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα και με την τιμιγορία των δικαστών να ακούσουμε και τους υπόλοιπους διαλόγους. Επίσης, στο κάδρο των συγκατηγορουμένων, οι οποίοι καταδικάστηκαν, φιγουράρει και το όνομα της κυρίας Ταλίτας Τσεκούρα, της δικηγόρου, η εκπρόσωπη της υπεράκτειας εταιρείας Μορέλια Οράτιος Μελάς και Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, ο δικηγόρος Γιώργος Κωνσταντακάτος, ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Ανός Νίκος Καρατζάς. Γιώργος Κωνσταντάτος. Κωνσταντάτος. Ναι, ναι, ναι. Κωνσταντάτος, έχεις πολύ δίκιο, ακριβώς. Ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Ανός Νίκος Καρατζάς, ο οποίος και αυτός κατηγορήθηκε ότι είχε πάρει μία μίζα για μία αγοροπολισία ενός μεριδίου, ενός ποσοστού του βιβλιοπωλείου Ανός στον Άκη Τσοχαντζόπουλο, και ο πρώην βουλευτής επιχειρηματίας των χώρων των κατασκευών, ο κ. Αρβανίτης. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Βέβαια, οι ποινές θα είναι διαφορετικές, έτσι. Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ ότι θα ανακοινωθούν αφενός αύριο και αφετέρου θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων και των 19 θα ζητήσουν την αναγνώριση ελαφρυντικών. Για παράδειγμα, όπως μάθαμε πριν από λίγο, έχει ζητηθεί από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κ. Τσοχαντζόπουλου το ελαφρυντικό του πρώτερου εντύπου βίου. Οι ποινές που ακούγονται αφορούν από 10 μέχρι 22 χρόνια, από 2 μέχρι 10 και από 5 μέχρι 15. Όσο αφορά τώρα την κυρία Σταμάτη. Και αυτή έχει καταδικαστεί, οπότε το λιγότερο, το μίνιμουμ της ποινής είναι 5 χρόνια. Αλλά αυτά θα δούμε με ακρίβεια αύριο. Ναι. Σήμερα δεν θα βορεύσουν οι εισαγγελείς για την αναγνώριση των ελαφρυντικών που ζητούν και συνήγοροι και αύριο θα ανακοινωθούν οι ποινές. Πάντως το δικαστήριο αξιολόγησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε από καταθέσεις μαρτύρων, απολογίες κατηγορουμένων και έκρινε με βάση όλων αυτών των στοιχείων ότι ο πρώην υπουργός και οι συγκατηγορουμένοι του διέπραξαν το αδίκημα, όλοι έτσι. Μάλιστα. Το αδίκημα της κατεξακολούθησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο είπες, ότι θα ανακοινωθούν οι ποινές για όλους, Φίλιππε, έτσι. Για όλους, ναι. Και για τους 16 είναι τον Άκη Τσοχαντζόπουλου 17. Οπότε σήμερα το βράδυ σίγουρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις συνομιλίες για να μπορούμε να κρίνουμε κι εμείς καλύτερα αν λοιπόν αύριο που θα ακουστούν οι ποινές, αν έχουν αξιολογηθεί σωστά. Υπάρχει πάντως ένα χθεσινό πρωτοσέλιδο που είχαμε αναρτήσει στο Βεζιάρι από θέος του παρακράτους, που βάσει όλων αυτών των στοιχείων, ιδιαίτερα που έχουν επιδείξει κιόλας μεγάλο ενδιαφέρον και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση. Έτσι, ιδιαίτερα για αυτά τα στοιχεία φωτιά που έχουμε δημοσιοποιήσει για τις χειρόγραφες σημείωσης του Άκη, που αναφερόταν στην πρόθεση χρηματισμού τριών Ελλήνων υπουργών, ενός Ελβετό αξιωματούχου κτλ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα στοιχεία αυτά που θα δουν το φως της δημοσιότητας από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Φίλιππε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Και πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο που μας καίει επίσης και έχει να κάνει με αυτόν τον ενιαίο φόρο ακινήτων που σχεδιάζει να καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών.
Και δεν ξέρουμε τώρα αυτό αν θα ευνοήσει κάποιους, μερικούς, αυτούς που πρέπει, αυτούς που δεν πρέπει. Γενικά θα πρέπει να πουλήσουμε και τις πρώτες κατοικίες μας. Τι θα γίνει, θα μπορέσουμε να μείνουμε στα σπίτια που με κόπο αγοράσαμε ή που κληρονομήσαμε ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τι είναι αυτός ο ενιαίος φόρος ακινήτων. Θα μας πει τώρα, ελπίζω, ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης, φοροτεχνικός, γνωστός εδώ και από τις εκπομπές του Zoogla TV και των εκπομπών της τηλεόρασης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές και τηλεθεατές μας. Είναι καταρχάς αυτός ο ενιαίος φόρος ακινήτων, γιατί πλέον έχουμε μπερδευτεί, κύριε Τσαγκάρη. Είναι τόσο πολλοί φόροι που έχουν επιβληθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να έχουν τίτλοι, απλά δηλαδή τους βλέπουμε σαν χρέος πλέον. Αυτό που ζούμε είναι ασύλληπτο. Όλοι μας έχουμε πλέον δει, επειδή τα ΦΑΠ ήρθαν όλα φέτος, το ΦΑΠ του 10, του 11 και του 12 σε σχέση με το ΦΑΠ του 13 που μόλις μπήκε, ναι. Το οποίο είναι διπλάσιο σε ποσό από το ΦΑΠ του 12, το ΦΑΠ του 13. Ναι. Λοιπόν, είναι μια χρονιά η φετινή και η επόμενη που έρχεται, άγριας φορολογίας. Το τραγικό είναι ότι έχει επιλεγεί να ενσωματωθεί το ΕΤΙΔΕ στο φόρο εκεί της περιουσίας, αυτόν τον καινούριο φόρο που υπόσχεται η κυβέρνηση. θα υπάρξει σε κάποιους πάρα πολύ μικρούς μία ελάφρυνση επίπεδου 100 ευρώ, τη λέω εγώ, δηλαδή ουσιαστικά θα το αισθανθούν μία ή άλλη, και θα επιβληθεί ο φόρος αυτός σε οποιονδήποτε έχει οποιασδήποτε μορφής ακίνητη περιουσία, όχι μόνο ηλεκτροδοτούμενη όπως ήταν το ΕΤΙΔΕ μέχρι σήμερα, αλλά αγροτεμάχια, κατάβραχα, οτιδήποτε χρήσιμο ή άχρηστο έχει καταγράψει ο καθένας στο ε9 του, θα έρθει και θα κληθεί να πληρώσει φόρο. Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω εδώ, είναι ότι αν σε περίπτωση κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο, θα μπορεί, λέει, να συμψηφίσει την αξία του ακινήτου με τα χρέη του προς την εφορία. Και αν σε περίπτωση μάλιστα το ακίνητο υπερβαίνει τη συνολική όφελη, η διαφορά που θα προκύπτει δεν θα επιστρέφεται στον οφελέτη. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό, δηλαδή, τι, πείτε μου σας παρακαλώ. Δηλαδή, έχω εγώ ένα σπίτι το οποίο έχει αξία, ξέρω εγώ, 100.000 ευρώ, έτσι. Και εγώ χρωστάω στην εφορία 50.000 ευρώ και δεν μπορώ να τα πληρώσω. Θα μου πάρουν το σπίτι και δεν θα πάρω τίποτα. Ακριβώς, και θα έχετε δυνατότητα, υποτίθεται, με μελλοντικά σας χρέη να συμψηφίσετε και το υπόλοιπο που σας χρωστάει το κράτος. Αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε περίεργες ατραπούς της σκέψης και της νομικής επιστήμης. Να σας πω κάτι, κύριε Τσαγκάρη. Δηλαδή, εδώ σχεδόν εμφανίζονται οι τράπεζες πιο ευγενικές από ότι το ίδιο το κράτος. Γιατί αν σκεφτούμε ότι οι τράπεζες αλλάξανε λίγο μυαλά και στρατηγική και βγάλανε κάποια ευνοϊκά, εν πάση περιπτώσει, προγράμματα για να μπορεί κάποιος να εξοφλήσει το χρέος του με πολύ πιο χαμηλές δόσεις για το στεγαστικό ή οτιδήποτε, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να κρατήσει τα σπίτια του, αλλά και η τράπεζα να εισπράξει τα λεφτά της, γιατί δεν μπορεί να έχει και εκείνη στην κατοχή της τόσα ακίνητα πλέον. Και εδώ εμφανίζεται το κράτος να είναι πολύ πιο αυστηρό και να, δηλαδή, πραγματικά να ξεπουλάει τον Έλληνα πολίτη με αυτόν τον τρόπο. Το κράτος εμφανίζεται φεουδαρχικό πια, έρχεται με διαδικασίες δίμευσης. Αυτό που εξαγγέλλεται είναι πρωτόγνωρο. Ναι. Η φορολογία η οποία σήμερα υπάρχει στη χώρα μας είναι τριτοκοσμική. Είναι μία ταμειολογιστική φορολογία αποπληρωμής των δανειστών. Δεν είναι μία αναπτυξιακή φορολογία. Ναι. Πουθενά στον πολιτισμό δεν περιγράφεις καταναλωτικά αγαθά ως πολυτελή. Αυτό το έχεις κάνει, υποτίθεται, με τους φόρους που έχεις επιβάλει, ναι, τη τιμή της αγοράς, και αναφέρομαι στο φόρο πολυτελείας των αυτοκινήτων. Πουθενά δεν έχεις διπλασιάσει την τιμή του πετρελαίου και έρχεσαι να μιλήσεις για επίδομα θέρμανσης, δηλαδή να εμφανίσεις ένα αγαθό με διαδικασία κοινωνικών παροχών ενώ έχεις υπερδιπλασιάσει την τιμή του. Πουθενά δεν υπάρχει ρύθμιση χρέους. Οι φετινές δόσεις είναι σε 12 δόσεις, ενώ οι προηγούμενες είναι 48. Και ποιος μπορεί να χρωστάει από το παρελθόν και να μπορεί να αποπληρώνει το παρόν, όταν οι φόροι έχουν πενταπλασιαστεί ουσιαστικά? Σωστά. Δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν είναι τρελά. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα ο Πρωθυπουργός θα αναλάβει πρωτοβουλίες να εξομαλύνει λίγο την κατάσταση στον τομέα του Υπουργείου Οικονομικών.
Νομίζω ότι το πράγμα έχει ξεφύγει. Ναι. Καλές οι δικαστικές πρωτοβουλίες που δεν είναι αρμοδιότητά μου να κρίνω στην πολιτική ατζέντα του τόπου, αλλά αυτές δεν θα διαρκέσουν δια μακρόν, διότι ο κόσμος δεν έχει δραχμή στην τσέπη. Στην τράπεζα ο τυχαίος παρατηρητής επισκέπτης παρατηρεί ότι η ουρά μόνο σηκώνει χρήματα, δεν υπάρχει καταθέτης, δεν υπάρχει δανειολήπτης, διότι οι τράπεζες, παρά τη λογική την οποία δείχνουν σε εκκρεμότητες που έχουν, νέο δάνειο δεν υπάρχει, κυρία Κίλιαν. Επομένως, ανάπτυξη χωρίς δανεικά δεν γίνεται. Διαρκή καταναλωτικά αγαθά χωρίς δανεικά δεν αγοράζονται. Επενδύσεις χωρίς δανεικά δεν γίνονται. Δεν υπάρχει στον καπιταλισμό επενδυτής που να βάζει το 100% της επένδυσης. Δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, πραγματικά είμαστε σε μαύρο αδιέξοδο. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Σε περίπτωση που έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα στεγαστικό δάνειο για να φτιάξει το σπίτι του, να το ανακαινήσει, να το χτίσει, εν πάση περιπτώσει. Και χρωστάει από τα 100.000 ευρώ, ως παράδειγμα, τα 50.000, 60.000 ευρώ ακόμα στην τράπεζα. Ναι. Και χρωστάει όμως και 40.000 ευρώ στο δημόσιο. Τι γίνεται? Γίνεται λοιπόν δίμευση της περιουσίας από το δημόσιο, παραμένει όμως το χρέος στην τράπεζα. Ακριβώς, είναι τα τρελά του ελληνικού δημοσίου και της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι η εσχροκέρδεια του ελληνικού κράτους απέναντι στους φορολογούμενους του. Δεν θα μπορούσε να διωχθεί το ελληνικό δημόσιο για δικαιολόγητο πλουτισμό? Είναι δυνατό να μεταβιβάζεις ακίνητα, άλλο το να δέχεται το κράτος τα διάφορα περιουσιακά μου στοιχεία, ναι, ισόβαθμα, αν θέλετε, με τα μετρητά μου, αν έχω ή αν δεν έχω, αλλά είναι δυνατόν να μεταβιβάζω υπό το καθεστώς απειλής ή εκβίασης σε μια αγορά που δεν υπάρχει? Και αυτό που μόλις επισημάνατε που είναι κορυφαίο, αν έχει προσημειώσεις, υποθήκες, σε πράγματα βάρη, όπως λέμε, πώς θα μεταβιβαστεί αυτό? Επίσης, σε ποια αποτίμηση θα γίνει σε μια αγορά που δεν υπάρχει? Ξέρουμε όλοι τις τιμές στην αγορά των ακινήτων. Ακριβώς. Όταν σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ... Το σκοτώνει το κίνητο έτσι κι αλλιώς. Όταν σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ προσπαθεί να πουλήσει χρυσάφια της ελληνικής οικονομικής ζωής και καταφέρνει μόνο να βρει Έλληνες μεγάλους επιχειρηματίες, κανένα διεθνές ενδιαφέρον, κανένας διεθνής επενδυτής, ούτε σε τιμές εξευτελιστικές που καταγγέλουν ορισμένα πολιτικά κόμματα. Είμαστε παγκοσμίως ανύπαρκτοι αυτή τη στιγμή. Ο Πρωθυπουργός έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Πού είναι οι επενδυτές? Ποιοι ήρθανε? Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άγρια στην οικονομία. Δεν υπάρχει, η ρευστότητα είναι στο μηδέν. Οι εκθέσεις Τραπέζης Ελλάδος μιλούν για την υποχρηματοδότηση της οικονομίας. Και κάποιοι στο Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω ότι που πανηγυρίζουν για success story, δεν έχουν αντιληφθεί πού ακριβώς οδηγούν αυτήν εδώ την κοινωνία. Μάλιστα. Η κοινωνία έχει καταστραφεί, κυρία Κίλια, αυτή την ώρα. Οπότε, πέρα από την απίστευτη σκληρότητα που εμφανίζει το κράτος απέναντι στον Έλληνα πολίτη, υπάρχουν και πάρα πολλά κενά από ό,τι αντιλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Λέμε στα οικονομικά ότι το χρήμα είναι το αίμα. Ό,τι είναι το αίμα στον άνθρωπο για να ζει, είναι το χρήμα στην οικονομία. Το οποιοδήποτε χρήμα. Και αυτή τη στιγμή δεν ρέει το αίμα. Δεν υπάρχει αίμα. Υπάρχει μετάγγιση αίματος από την ελληνική επικράτεια προς τα έξω, είτε με τη μορφή της φορολογίας για την αποπληρωμή ομολόγων. Κουρέψαμε ομόλογα και βλέπουμε επίσημα χείλη του Υπουργείου Οικονομικών να λένε δεν θέλουμε κούρεμα του χρέους. Δηλαδή θέλαμε όταν κουρέψαμε τα ομόλογα που είχαν στα χέρια τους οι Έλληνες. Σωστά. Τότε το θέλαμε, τότε πανηγυρίζαμε για το επιτυχές PSI. Η ίδια κυβέρνηση είναι. Πώς τότε πανηγύριζε και σήμερα λέει δεν θέλω κούρεμα χρέους? Μα αν μας χαρίσουν τα λεφτά οι ξένοι, εμείς λέμε δεν θέλουμε. Είναι δυνατόν να είμαστε τόσο επιπολαίοι? Γιατί δεν περιμένουμε να εξελιχθεί σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο όπως το βάζει ο Πρωθυπουργός το θέμα στην Ευρώπη? Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ναι, τι να σας πω, δεν μπορώ εγώ να εικάσω το. Εσείς έχετε άλλες πληροφορίες. Όχι, εσείς πιστεύετε ότι το οτιδήποτε γίνεται σε αυτή τη χώρα ή στην πολιτική ηγεσία γίνεται τυχαία? Είναι αυτό που λέγαμε θυμάμαι αυτή τη διαφήμιση. Τυχαίο? Ναι, δεν νομίζω. Ναι, ακριβώς. Κύριε Τσαγκάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτό όσο αφορά το νομοσχέδιο αυτό που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ποιος ενιαίος φόρος ακινήτων, αυτό θα έπρεπε να είχε άλλο τίτλο. Πάμε όμως τώρα σε μία υπόθεση με την οποία έχουμε ασχοληθεί και εμείς εδώ αρκετές φορές και ασφαλώς έχουν ασχοληθεί ειδικοί ερευνητές σε όλο τον κόσμο. Έχει να κάνει με την απαγωγή, με την εξαφάνιση μάλλον της Μαντλέν
θυμάστε αυτό το κοριτσάκι, το ξανθό όμορφο κοριτσάκι που εξαφανίστηκε την ώρα που έκανε διακοπές με τους γονείς της. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τον Μάριο Βελέτζα, διότι υπάρχουν κάποια ίχνη όσο αφορά αυτή την υπόθεση της Μαντλέν από την Scotland Yard. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κιμ. Λοιπόν, έχουμε όντως εξελίξεις στην υπόθεση της Μαντλή. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Scotland Yard βρίσκεται στα ίχνη της μικρής, η οποία εξαφανίστηκε. Ναι. Όπως δήλωσε τόσο η μητέρα της Κέιτ όσο και ο πατέρας της Τζέρι, εμφανίζονται απολύτως σίγουροι ότι η κόρη τους εξακολουθεί να βρίσκεται στην Πορτογαλία και γι' αυτό το λόγο είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν, να παραχωρήσουν ουσιαστικά μια συνέντευξη στο BBC, ελπίζοντας ότι μέσα από την παρουσίαση ανέκδοτου εντός οικών υλικού από την μικρή Μαντλή να μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν τον απαγωγέ αυτόν, δηλαδή που την έχει, που την κρατάει φυλακισμένη, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Ναι. Αυτό πιστεύουν οι γονείς. Τώρα, η Scotland Yard πώς εμπλέκεται σε αυτό? Ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Υπάρχουν στοιχεία, στοιχεία με βάση τις έρευνες, ότι και η Scotland Yard αρχίζει και πιστεύει ότι η Μαντλή δεν έχει φύγει ποτέ από την Πορτογαλία, ότι παραμένει εκεί κρυμμένη και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται, ας πούμε, για υπόθεση όπως αυτές που έχουν βγει κατά καιρούς με απαγωγέ, ο οποίος κρατάει, απαγάγει ένα παιδί σε μικρή ηλικία, το οποίο το κρατάει φυλακισμένο. Ναι. Να θυμίσουμε λίγο, Μάριε, ότι η Μαντλέν Μεκ Καν είχε εξαφανιστεί από την πόλη Πράι Ανταλούζ, στο Πράι Ανταλούζ της Αλγκάρβ, έτσι λέγεται εκεί η περιοχή, το Μάιο του 2007, σε ηλικία 4 ετών. Σήμερα πλέον όμως έχουν περάσει τα χρόνια και αναζητείται ένα κορίτσι ηλικίας 10 ετών. Οι γονείς της, οι οποίοι έχουν επίσης άλλα δύο παιδιά 8 ετών, δίδυμα, ήταν εξαιρετικά αναστατωμένοι από όλη τη διαδικασία της κινηματογραφικής προετοιμασίας και δεν δέχτηκαν να λάβουν μέρος στην αναπαράσταση για χάρη της εκπομπής, μη αντέχοντας να βλέπουν ένα κορίτσι σωσία της Μαντλέν, που, εν πάση περιπτώσει, Μάρια επιλέχθηκε για να παίξει το ρόλο αυτό, και δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως στην ίδια χώρα που έλαβε χώρα η απαγωγή, και αυτό τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν πρόκειται να μεταδοθεί η συγκεκριμένη έκκληση των γονιών. Αυτά είναι τα περίεργα πράγματα. Αυτά είναι τα περίεργα και έχει να κάνει ίσως και με πολιτικά θέματα, γιατί αυτή η ιστορία, όσον άλλο, έχει δυσφημίσει την περιοχή εκεί και ίσως εκεί οι τοπικοί άρχοντες δεν θέλησαν να ξαναφρεσκάρουν, να ξαναθυμίσουν στον κόσμο το συμβάν που είχε γίνει στην περιοχή, γιατί όσο να είναι υπάρχει ένα περίεργο κλίμα. Να πούμε ότι το προηγουμένο Αύγουστο το πρόσωπο της μικρής Μαντλέν Μεκάν ισχυρίζεται πως αναγνώρισε ένας οδηγός ταξί στην Πορτογαλία. Ναι, ισχύει αυτό. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα κομμάτια αυτού του παζλ γύρω από την εξαφάνιση της Μαντλέν. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς, Μάρια, είναι ότι ευχόμαστε το κοριτσάκι να είναι καλά. Αυτό που νιώθουν τουλάχιστον οι γονείς, γιατί περί συναισθήματος πρόκειται, να είναι αλήθεια, να είναι ακόμα στην Πορτογαλία, να είναι κάπου και ίσως να ευαισθητοποιηθεί κάποιος ή κάποιος αυτόπτης μάρτυρας να μπορέσει να δώσει κάποιες πληροφορίες, περαιτέρω πληροφορίες. Σίγουρα όταν ξαναβγαίνει ένα τέτοιο θέμα στην επικαιρότητα, είτε με μία ταινία, είτε με μία έκκληση των γονέων, ξαναθυμίζει στον κόσμο την ιστορία, γιατί δυστυχώς έτσι στους ρυθμούς που ζούμε όλοι, αν και θυμόμαστε τις ιστορίες, ξεχνιέται, Μάρια, αυτό είναι. Και σίγουρα αυτό είναι και αυτό που φοβούνται οι γονείς και γι' αυτό κάνανε και αυτή την κίνηση, να ξαναθυμηθεί ο κόσμος την ιστορία της Μαντλέν, ακριβώς με τα στοιχεία και το πώς έγινε όλη αυτή η εξαφάνιση, δηλαδή με τα τελευταία στοιχεία που έχουν στα χέρια τους. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τώρα, πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε τα θέματα από το govastileto.gr που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα και από ό,τι βλέπω έχουν ενδιαφέρον.
Λοιπόν, σας υποσχέθηκα τα θέματα από το govastileto.gr. Πάμε λοιπόν γρήγορα να τα δούμε για να τα προλάβουμε και όλα, γιατί προχωράει η ώρα, τρέχει η ώρα. Αγγελική Στόγια στην τηλεφωνική γραμμή από την αίθουσα σύνταξης του govastileto.gr. Και έτσι τα δύο πρώτα θέματα που βλέπω, Αγγελική, είναι lifestyle θεματάκια, έχουν να κάνουν με φήμες, πληροφορίες και όλα αυτά. Και το πρώτο στη σειρά, αφού σου πω μάλλον καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, καλημέρα. Έχει να κάνει με τη Ζέτα Μακρυπούλα και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σίγουρα ένα πολύ συζητημένο ζευγάρι. Είναι από αυτά τα ζευγάρια που είναι αρκετό καιρό μαζί και συνέχεια έτσι, η κουβέντα που γίνεται είναι θα παντρευτούν, δεν θα παντρευτούν, θα κάνουν κανένα παιδάκι, δεν θα κάνουν παιδάκι. Τέλος πάντων, τι κάνουν, ζουν μαζί, ζουν χώρια. Πού πάει ο ένας, πού πάει ο άλλος. Και δίνουν που και που και έτσι ένα λουκουμάκι στους δημοσιογράφους και ένα από αυτά. Είναι αυτό. Σωστά, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι δήλωσε, τι είπε σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε η Ζέτα Μακρυπούλια, συγκεκριμένα στο Big Fish, στο περιοδικό Big Fish. Μίλησε για τη σχέση της με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και πώς καταφέρνουν σαν ζευγάρι να συμβιώνουν στα πλαίσια της μεγάλης αναγνωρισιμότητας που βιώνουν. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν, τι ρωτάει ο δημοσιογράφος όταν οι δημοσιότητες χωρίς σε μία σχέση. Η ίδια είπε ότι εξαρτάται από το πώς το βιώνει αυτό κανείς. Εμείς λέει δεν περπατάμε μέσα στο σπίτι διάσημα, περπατάμε κανονικά επειδή είμαστε πολύ νορμάλοι, το ζούμε αυτό κανονικά. Φέτος, όπως έχουμε γράψει στο govastileto.gr, η Ζέτα Μακρυπούλια θα μεταμορφωθεί σε sexy sugar για τις ανάγκες του musical «Μερικοί το προτιμούν καυτό», που θα ξεκινήσει σύντομα στο θέατρο Παλάς. Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, από την άλλη, θα δοκιμαστεί και αυτός για πρώτη φορά στο musical «Άννη». Και είναι πολύ εύλογο να σκέφτονται κάποιοι, μα δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τους και οι δύο σε θεατρικό σανίδι και σε διαφορετικές σκηνές. Εντάξει, νομίζω ξεκαθαρισμένα αυτά. Ναι. Η ίδια είπε, η Μακρυπούλια, η Ζέτα, είπε ότι δεν το βλέπουμε ανταγωνιστικά και έκανε και το χιούμορ της, λέγοντας πως μπορεί να είμαι εγώ στην κουζίνα να σιγοτραγουδάω κάτι από το δικό μου και ο Μιχάλης στο σαλόνι να τραγουδάει κάτι από το δικό του ρόλο και πιο πολύ γελάμε με όλο αυτό. Μην μπερδέψει τους ρόλους όμως, ξέρεις, κατά λάθος και βγει ο ένας και τραγουδίσει το τραγούδι του άλλου. Πάντως αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι σε πρόσφατη έξοδό τους νυχτερινή στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή στην πρεμιέρα του Καμπαρέο που έχουμε όλο το φωτορεπορτάζ στο govastileto.gr είδαμε το ζευγάρι πάρα πολύ καλά. Λαμπερή, ευτυχισμένη, χαμογελαστή, πόζαραν στην κάμερα του govastileto. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Χαιρόμαστε να το βλέπουμε. Μάλιστα. Να σου πω τώρα για το καμπαρέ. Έβλεπα διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο εχθές. Διχάζονται τα σχόλια. Διχάζονται. Αρκετά. Δεν θα πάρω θέση γιατί δεν το έχω δει. Λοιπόν, ούτε εγώ. Εγώ λέω για τα σχόλια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Δεν λέω τίποτα. Απλά λέω ότι διχάζονται. Υπάρχουν και οι δύο απόψεις. Να πάμε να το δούμε Kim και να κάνουμε και εμείς το δικό μας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στην Ιωάννα Λίλη και το Θοδωρή Ζαγοράκη, ένα επίσης ερωτευμένο ζευγάρι, όμορφο ζευγάρι που δεν το βλέπουμε και συχνά στα περιοδικά. Γιατί μένουν και στη Θεσσαλονίκη, είναι μακριά, είναι λίγο πιο. Σωστά, σωστά. Και η Ιωάννα Λίλη αποστασιοποιημένη, ναι. Αυτό τα τελευταία χρόνια. Είναι μητέρα δύο παιδιών και το τελευταίο καιρό δημοσιεύουμε το θέλουν το ζευγάρι να περνά σοβαρή κρίση στο γάμο του και πολλοί κάνουν λόγο, μιλούν για διαζύγιο. Η ίδια βρέθηκε στην Αθήνα, αυτές τις μέρες βρίσκεται ακόμη, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα. Ο λόγος που την έφερε είναι γιατί η Τζέννη Τζιβεριώτη, που είναι και κουμπάρα της, βαφτίζει την κόρη της και σε λίγο να πούμε θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ στο govastileto.gr με φωτογραφίες πολλές. Σε λίγο δηλαδή, σε λίγο. Σε λίγο θα τα δούμε όλα και την Ιωάννα Λίλη στα βαφτίσια. Σε λίγο, δηλαδή περίμενε να μας προσδιορίσει το σε λίγο, γιατί το τώρα σε λίγο εδώ θα είναι οι τηλεθεατές μας αναμένουν. Το σε λίγο θα είναι το πολύ σε μισή ώρα. Πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, η Ιωάννα Λίλη μίλησε στην κάμερα του Δελτίου του Σταρ. Τη ρώτησαν για το γάμο της, αν όντως περνάει κρίση και απάντησε διπλωματικά, λέγοντας ότι όταν παντρεύεσαι βάζεις προτεραιότητες. Για μένα τώρα προτεραιότητά μου είναι η οικογένειά μου. Τα υπόλοιπα τα βάζεις σε δεύτερη μοίρα και παίρνεις τις αποφάσεις σου. Έτσι, εγώ έμεινα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένειά μου. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μια χαρά πάντως. Μέμος Μπεγνής, Αγγελική. Πάμε στο Μέμο Μπεγνή, αυτόν τον ωραίο ηθοποιό, γοητευτικό, όμορφο, που μας αρέσει να βλέπουμε.
Αποκάλυψε στην εφημερίδα Real Life το πάθος του, το χόμπι του, το διαφορετικό και πρωτότυπο χόμπι του, που είναι η κατασκευή κουκλόσπιτων. Ποιος το περίμενε, ότι ο Μέμος Μπερνής φτιάχνει κουκλόσπιτα. Μπορεί να κάποιοι να βιαστούν και να πούνε ότι είναι μια κοριτσίστικη ασχολία, λέει ο Μέμος Μπερνής. Δεν είναι έτσι, διότι μιλάμε για ένα φάνταστο δύσκολο χόμπι, ειδικά για μένα που είμαι απαιτητικός και φιλόδοξος. Ναι. Παράδειγμα, ονειρεύομαι να φτιάξω τον πύργο της Βαβέλ, ένα από τα πιο περίπλοκα παζλ με 9.000 κομμάτια. Εμείς στο gobos.gr έχουμε και φωτογραφίες με το κουκλόσπιτο που δεσπόζει στο σαλόνι του. Ωραία. Να μπείτε να το δείτε λοιπόν. Να μπείτε στο site να το δείτε το κουκλόσπιτο. Θα πω κι εγώ να είναι το πάρα δω. Πολύ δεν ωραίο. Το έχω δει ακόμα. Είναι πολύ ωραίο και ωραία σχολή αυτή. Κοίταξε, μάθε τέχνη και άστινε έτσι. Σωστά. Κάτι ξέρει ο Μέμος Μπερνής. Λοιπόν, πάμε στην ομορφιά. Εννοείται. Πάμε στην ομορφιά γιατί όλες οι ηλικίες θέλουν την φροντίδα τους. Τι θέλω να πω, ότι ποια γυναίκα δεν θέλει να δείχνει όμορφη στα 20, στα 30, στα 40, στα 50. Και βάλε. Λοιπόν, να σας πω ότι υπάρχουν μυστικά, ναι, για να κρύψουμε τις ατέλειες του χρόνου, χωρίς να καταφύγουμε σε κάποια αισθητική επέμβαση, χωρίς τον νηστέρι δηλαδή. Αυτά είναι. Αρχικά τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, έχουμε όλα τα βήματα, όλα τα tips για τις γυναίκες, για τις κυρίες που είναι λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία, ναι, που μπορούν να κάνουν και να δείχνουν πιο νέες. Αρχικά θα πω 2-3 πραγματάκια. Αρχικά είναι να τοποθετούμε ενυδατική, αντίρρητη ειδική κρέμα στο πρόσωπό μας, πολύ βασικό αυτό. Μη σου πω κι εγώ θα την ξεκινήσω. Από νωρίς. Και στη συνέχεια, με ένα υπέρο κονσίλερ, εξαφανίζουμε τους μαύρους κύκλους και κάνουμε τα μάτια μας να φαίνονται πιο μεγάλα. Το πιο βασικό λοιπόν που πρέπει να προμηθευτούν όλες οι κυρίες, που είναι άνω των 40, είναι ένα κονσίλερ. Επίσης, να αποφύγουν τα βαριά make-up, γιατί το βαρύ make-up τι δημιουργεί. Όπως τα πλέμε πάνω στο δέρμα μας, οι ειδικοί λένε, ότι τονίζει τις ρητίδες το πολύ βαρύ make-up. Εκτός από αυτό, το βαρύ make-up έχει και μεγάλο ποσοστό πούδρας. Mm-hmm. Ακόμα και τα make-up έχουν ποσοστά πούδρας μέσα και αυτή η πούδρα έτσι κι αλλιώς επιβαρύνει την επιδερμίδα, έτσι κι αλλιώς. Σωστά. Καλά, μου το έχουν πει αυτό, έτσι δεν το φαντάστηκα. Έτσι είναι. Λοιπόν, ωραία, και για τα υπόλοιπα μπορείτε να μπείτε στο govastileto.gr και να πάρετε τα tips. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα. Πάμε στην κατηγορία «Είμαι μαμά», να δούμε πώς θα καταπολεμήσουμε το άγχος αν βρισκόμαστε σε ενδιαφέρουσα, είμαστε γυμονούσες. Υπάρχουν 4 τρόποι για να νικήσουμε το άγχος και να είμαστε ήρεμες. Λοιπόν, το govastileto.gr σας δείχνει τον τρόπο για να το πετύχετε. Οι εγκυμονούσες λοιπόν, καλό θα ήταν να αφιερώσουν μία ώρα στις σκέψεις τους, να καταγράψουν σε ένα τετράδιο όλα τα προβλήματα που τους αγχώνουν. Αυτό είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην καταπολέμηση του άγχους. Το δεύτερο που μπορούν να κάνουν είναι δύο λύσεις με τις ανησυχίες τους. Μία με τις παραγωγικές και μία με τις αντιπαραγωγικές ανησυχίες. Βεβαίως. Το τρίτο είναι να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές ενέργειες. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Τι σημαίνει αυτό? Όταν προβαίνουμε σε μία ενέργεια που θα βελτιώσει την κατάστασή μας, νιώθουμε ότι ελέγχουμε το πεπρωμένο μας. Σημειώνει ο Ρόμπερτ Λέιχη, συγγραφέας του βιβλίου The Worry Cure, το φάρμακο για την ανησυχία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ανησυχείς ότι θα χάσεις τη δουλειά σου. Να φροντίζεις να είσαι πάντα συνεπής στις υποχρεώσεις της δουλειάς σου και να ενημερώνεις το βιογραφικό σου. Όλες αυτές είναι έτσι ενέργειες. Καλά, αυτό λογικό μου φαίνεται. Ωστόσο, άμα τα καταγράψουμε όλα αυτά, βοηθούν πάρα πολύ, όπως λέει και ο συγγραφέας που έχει κάνει την έρευνά του προφανώς, στο να μην είμαστε αγχωμένες. Το τέταρτο μπορούν να κάνουν οι κυρίες που περιμένουν το παιδί τους, να συμφιλειωθούν με όλα τα άλλα. Δηλαδή, να προσεγγίσουν τις αντιπαραγωγικές ανησυχίες τους με ορθοφροσύνη και λογική, έτσι ώστε να μάθουν να ζουν μαζί τους και να μην βασανίζονται πια. Αντί, για παράδειγμα, να χαρακτηρίζει την κατάστασή σου ως πλήρη καταστροφή, θα αρχίσει να την. Το έχουμε αυτό λίγο. Το έχουμε. Να την αντιμετωπίσουμε ότι. Μάλλον να το πούμε ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm. Ακόμα και αν είναι δύσκολο. Ξέρεις πώς κάνει μια φίλη μου? Πώς κάνει? Λοιπόν, Αγγελική, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα σε όλους. Και σε εσάς καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε πάλι εδώ αύριο την ίδια ώρα. Infotainment. Σας περιμένω. Γεια σας.